6 Τετάρτου 2019, αποστολή φωτός 123. Οι ομιλίες στην Πάτμο, μέρος δεύτερο. Είχε πλέον μεσημεριάσει. Τα παιδάκια πεινούσαν. Οι γονείς τους άνοιξαν τα ταργάρια τους και έβγαλαν τις λιγοστές προμήθειες. Ψωμάκι, ελιές, ντομάτες και μερικές πίτες με χόρτα για γέμιση. Κάναμε διάλειμμα για φαγητό. Τους είπα ότι πριν ξεκινήσουμε το φαγητό μας, ο Κύριος μας είχε διδάξει να προσευχόμαστε για να ευχαριστήσουμε τον πατέρα που φρόντιζε για την τροφή. Φρόντιζε και ευλογούσε την μητέρα φύση να μας προσφέρει τα αγαθά της, να μας τρέφει με αυτά. Κάναμε την προσευχή και φάγαμε όλοι εκεί σαν μια μεγάλη οικογένεια. Είπαν ότι ήταν το πιο νόστιμο μεσημεριανό που είχαν φάει ποτέ. Ένιωσαν επάνω τους την ευλογία της ευχαριστήριας προσευχής. Άρχισα να τους μιλώ από εκεί που είχα σταματήσει, ότι όταν ο Κύριος έγινε 30 χρονών, έπρεπε να αρχίσει επίσημα το ουράνιο έργο του, να φέρει εις πέρα στην θεϊκή αποστολή του πατρός του. Περπατώντας από τη Γαλιλαία, έφτασε στον Ιορδάνη ποταμό. Έπρεπε να ξεκινήσει το σχέδιο της σωτηρίας μας και για να πάρει θεϊκή δύναμη στην γύρινη υπόστασή του, να βαπτιστεί πρώτα. Να βαπτιστεί με την ευλογία του πατέρα του και την δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Έτσι βαπτίστηκε από τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Ο Ιωάννης ο Πρόδρομος επιτελούσε κάτω στη γη το δικό του θεϊκό σχέδιο. Άνοιγε τον δρόμο για τον Κύριό μας. Η δύσκολη πορεία του μόλις άρχιζε. Έπρεπε όμως να έχει βοηθούς κοντά του. Γι' αυτό περιόδευε σε όλη την Γαλιλαία, ως προς τις όχθες της. Εκεί συνάντησε τον Πέτρο και τον Ανδρέα ο Κύριος. Ο Πέτρος και ο Ανδρέας ήταν αδέλφια, ήταν ψαράδες. Τους είπε να τον ακολουθήσουν και εκείνος θα τους έκανε ψαράδες ανθρώπων. Έτσι συνέχισε και με τους υπόλοιπους μαθητές του. Ήξερε ποιους ακριβώς έπρεπε να διαλέξει. Ήξερε πού ακριβώς έπρεπε να τους ψάξει. Η φήμη του Κυρίου είχε απλωθεί μέχρι τη Συρία. Έκανε θαύματα ίασης πάνω στους βασανισμένους ανθρώπους. Τους εξήγησε την ερμηνεία του κάθε θαύματος. Επίσης, τους είπα με απλά λόγια την σημασία της κάθε παραβολής. Πόσο διψούσαν όλοι αυτοί οι άνθρωποι εμπρός μου. Τα μάτια τους ήταν ανοιχτά διάπλατα. Μέχρι η φύση έκανε ησυχία. Ούτε ένα πουλί δεν ακουγόταν, ούτε ένα τριζόνι, ούτε καν ένα ελαφρό θρόισμα του αέρα πάνω στα φυλώματα των δέντρων. Είχαν περάσει πολλές ώρες από το μεσημεριανό μας. Έπρεπε να φύγουν. Σιγά σιγά ερχόταν το σούρουπο. Τους είπα και συμφώνησαν ότι θα βρισκόμαστε κάθε Κυριακή όσο ο καιρός θα το επιτρέπει. Έπρεπε ακόμα να μάθουν τόσο πολλά. Η χαρά τους δεν περιγραφόταν. Άρχισαν να κατηφορίζουν γεμάτη ελπίδα και ευγνωμοσύνη για τον Θεό μέσα στις καρδιές τους. Ελπίδα γιατί ένιωσαν ότι τελικά δεν υπάρχει πραγματικός θάνατος στην παρούσα ζωή. Αυτό το ήξεραν, καθώς είχαν μάθει για την Ανάσταση του Κυρίου τότε που συνέβη. Ευγνωμοσύνη γιατί κατάλαβαν και ένιωσαν ότι ο Δημιουργός Πατέρας όλων μας ποτέ δεν θα μας ξεχάσει. Ποτέ δεν θα μας αφήσει χωρίς βοήθεια για τη σωτηρία μας. Ότι θα φροντίσει και για τη δική μας Ανάσταση. Δεύτερη ευκαιρία να έχουμε όλοι μας και αιώνια ζωή. Μπήκα μέσα στο σπήλαιο και άναψα τον ταβλό στον τοίχο. Έβαλα λιμπάνι στο θυμιατήρι μου και θυμίασα τον χώρο. Στάθηκα στο σημείο του βράχου που εκεί άκουγα πάντα τη φωνή του διδασκάλου μου, του Κυρίου. Τον ευχαρίστησα γονατιστός για την σημερινή ημέρα. Τον παρακάλεσα να προστατεύει όλες αυτές τις αγνές και διψασμένες για εκείνον ψυχές. Τον παρακάλεσα να μου δίνει δύναμη και φώτισε τα δικά του αποθέματα. Να με ευλογήσει να μπορέσω να συνεχίσω όσο καλύτερα μπορούσα πάνω σε αυτές τις ψυχές, τις δικές του αλήθειες και διδαχές. Το σπήλαιο έγινε σαν ημέρα ηλιόλουστη. Έκλεισα τα μάτια, γιατί το φως του ήταν υπερβολικά εκτυφλωτικό για εμένα. Με κλειστά τα μάτια μου, ευλαβικά προς εκείνον, τον άκουσα να μου λέει. Πλάσμα μου αγαπημένο, ευλογημένο από πριν, μα και για μετά. Επάνω σου χαρίζω απλόχερα το φως μου. Αυτό θα σε συνοδεύει πάντα. Ποτέ δεν θα το πάρω από επάνω σου. Δίνε καλέ μου μαθητή. Δίνε πιστέ μου φίλη. Δίνε μάθηση και ευλογία του ουρανού. Αυτή είναι η δική σου εργασία. Θα ονομαστείς Ιωάννης της αγάπης. Γιατί από την αγάπη μου για τους ανθρώπους πλάστηκες. Κάποιος έπρεπε να κάνει αυτή την εργασία. Τώρα αναγκαιαρμόνται. Διάλεξα εσένα ψυχή. Όταν θα ξανακαλεστείς να θυμίσεις τους τελευταίους καιρούς, στους καιρούς που θα πρέπει τα σχέδια του Θεού σου και του διδασκάλου σου. Αλληλούια.